Ξεκίνησαν από την Τετάρτη 20 Μαΐου ηλεκτρονικές εγγραφές επαναγραφές σε ευρωφωνημιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αρταίων, χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση του γονέα κηδεμόνα στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής για το σκοπό αυτό. Ο Δήμος Αρταίων και το νομικό πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Μέρημνας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, στο πλαίσιο εξυγχρονισμού των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών, θέτουν στη διάθεση των γονέων την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών επαναγραφών σε ευρωφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με στόχο να διευκολυνθούν οι γονείς των βρεφών και των υπείων, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Επιπλέον, λόγω της αναγκαιότητας της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, οι αιτήσεις εγγραφής, επαναεγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ψηφιακές πρωτοβουλίες είναι ένα χρήσιμο όπλο κατά της πανδημίας, όμως ταυτόχρονα αποτελούν εργαλεία που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας την επόμενη ημέρα. Ανέφερε με δήλωσή του ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Μέρημνας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, κ. Σωτήρης Χριστούλης. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάλι το κανάλι σας. Θεωρώ θα γίνουμε και κουραστικοί και βαρετοί στους θεατές με την συνεχή έκθεση, αλλά αυτό είναι για πρώτη φορά εφαρμόζεται στο Δήμο και στο νομικό πρόσωπο. Δεν είναι, αν θέλετε, ντιρεκτίβα του Υπουργείου. Είναι δικιά μας βοήθεια προς τους δημότες. Ο Δήμος, και έτσι να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου και στους υπαλλήλους του νομικού προσώπου, δημιούργησαν αυτή τη σελίδα, ώστε να μπορούν ηλεκτρονικά οι γονείς και των νηπίων και των βρεφών να κάνουν ηλεκτρονικά τις εγγραφές και τις αιτήσεις και λόγω της πανδημίας και λόγω της να μην έχουν μεγάλη ταλαιπωρία. Παράλληλα υπάρχει ειδική σελίδα στο Πόλο Άρτα που θα μπαίνουν ενημερωτικοί, θα βλέπουν όλες τις ευκολίες που, και τις οδηγίες που θα δίνουν. Παράλληλα όμως θα υπάρχουν και γονείς και κηδεμόνες που δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφιακής εφαρμογής. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα, καθώς οι γονείς που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, οι οποίοι θα καταθέτουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, όπου είναι στην Περιφερειακή Οδό, πρώτος παιδικός σταθμός, στον πρώτο όροφο. Κατόπιν βέβαια ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής: 26810-21000 και 26810-21006. Αυτοί θα εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου στα τηλέφωνα στο 26000 και με αυτοπρόσωπη παρουσία και ραντεβού. Οπότε δεν θα μείνει κανένας, αν θέλετε, δημότης ή κανένας κηδεμόνας χωρίς να μπορεί να βοηθηθεί από αυτή την εφαρμογή. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα σωστό να ενώψει και της πανδημίας αυτής και του κορονοϊού, του και του κορονοϊού, να αποφύγουν αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις, να βοηθήσουμε και εμείς τους συνδημότες όπου μπορούν, να μην ταλαιπωρούνται για να έχουν καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση. Θεωρώ ότι η σελίδα είναι πάρα πολύ ενημερωτική, είναι το Πόλο Άρτα, θα υπάρχουν διευκρινήσεις. Παράλληλα υπάρχει άλλη κατηγορία που θα είναι υπάλληλοι που θα εξυπηρετούν τηλεφωνικά και με ραντεβού όσοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή την εφαρμογή. Είναι πολλά τα στοιχεία που ζητάει. Ζητάει αν είναι κάτοχοι βάουτσερ, αν είναι επιδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ, επιστοποιητικά γέννησης, όλα τα δικαιολογικά, όλα αυτά η σελίδα τα ζητάει. Είναι πολύ ενημερωτική. Θεωρώ ότι θα βοηθηθούν αυτοί που έχουν, αν θέλετε, και μια εξοικείωση. Όσοι δεν θα μπορέσουν, εδώ θα είμαστε εμείς με το προσωπικό μας να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε για να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που θέλω να τονίσω έτσι πραγματικά, ότι είναι μια εφαρμογή που στην ψηφιακή τεχνολογία που μπαίνουμε, που πραγματικά και οι υπηρεσίες του Δήμου και του νομικού προσώπου έχουν προχωρήσει για να μπορέσουν να διευκολύνουν το δημότη και τον πολίτη. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάνω από 120 αιτήσεις που έχουν δοθεί ηλεκτρονικά. Υπάρχουν και προβλήματα που δημότες, αν θέλετε πολίτες, που δεν μπορούν, δεν έχουν την πρόσβαση. Αυτοί εξυπηρετούνται από την κυρία Γκαρζόνα, την κυρία Παύλου, την κυρία Κολοβού που είναι εδώ στα γραφεία, οπότε δεν θα νομίζω θα έχουν πρόβλημα μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Ευχαριστήσω όμως λίγο και την υπηρεσία του Δήμου, τον κύριο Σιγίζη και την κυρία που είναι μαζί του, που βοήθησαν στη δημιουργία αυτής της σελίδας, και θεωρώ ότι είναι ένα βήμα που κάναμε μπροστά πραγματικά. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αρταίων ξεκίνησαν τις 20 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως 15 Ιουνίου του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οδηγίες υπάρχει ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr.